Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Μετά από το όμορφο live που είχαμε, καθίσαμε συντροφιά αρκετή ώρα. Σας έταξα στο βίντεο αυτό να σας δείξω τι πλέξει από την τσάντα και να κάνουμε και το παιχνιδάκι μας για το ποιες θα κερδίσουν τα σετάκια. Ξαναλέω, αν και το είπα στο live, ότι το Unique Lab προσφέρει σε 5 φίλες το set με το γλωσσάκι που κουμπώνει την τσάντα, με μανταλάκι πιάνει, και τα δύο πλαϊνά με τις καμάρες τους και τον ομίτη, ασορτή ομίτη. Η αλυσίδα και το νήμα είναι δικά σας. Εάν θέλετε όμως και έχετε αποφασίσει αν θα την κάνετε πιο κοντή, πιο μακριά, χιαστή, πείτε στο Unique Lab, παραγγείλτε το Unique Lab μαζί με το σετάκι σας, το νήμα σας και την αλυσίδα σας για να σας το φτιάξουν έτοιμο να μην μπεδεύεστε. Πριν σας δείξω την πλέξη, να σας πω εν συντομία βάση των οδηγιών του Unique Lab που ακολούθησα και εγώ, γιατί όταν μια συνταγή είναι δοκιμασμένη δεν την αλλάζουμε. Έχουν δει τις διαστάσεις κάνοντας αυτή την τσάντα και κρίνανε, και πολύ σωστά κρίνανε, ότι το πιο σωστό μέγεθος είναι το πάνελ μας να είναι 64 εκατοστά το μήκος του και 24 εκατοστά το φάρδος του. Εγώ έπλεξα κάθετα το πάνελ μου, κόντρα το πάνελ μου και όχι από τη στενή πλευρά, για να μου βγει αυτή η πλέξη. Ξεκίνησα βάζοντας 75 αλυσίδες στην αρχική μου, 75 πόντους στην αρχική μου αλυσίδα, και θα σας πω και για πόσες σειρές έπλεξα. Κάθε τέτοια σειρά με τα ανάγλυφα που θα σας δείξω, με την άλλη, μεταξύ της άλλης, μεσολαβούν τρεις σειρές με άρρηχτα. Άρα έπλεξα στο ξεκίνημα τις δύο σειρές, η τρίτη είναι η περιμετρική, δύο σειρές, τη σειρά που θα σας δείξω, τρεις σειρές με άρρηχτα, η σειρά με το σχεδιάκι μας, τρεις σειρές με άρρηχτα, το σχέδιό μας, τρεις σειρές με άρρηχτα, το σχέδιό μας, και εγώ επέλεξα στη μέση να κάνω σκέτα άρρηχτα, μόνο και μόνο για να χωρέσει και να μπει το γλωσσάκι όμορφα και να το ράψω επίπεδα πάνω στη τσάντα μου. Πώς το υπολόγισα αυτό? Ήξερα ότι θέλω 24 εκατοστά το φάρδος. Αφαίρεσα τα εκατοστά που είναι το γλωσσάκι, 5 εκατοστά το φάρδος του, και ήξερα, και από εκεί και μετά έπρεπε να πλέξω 20 χοντρικά, 20 εκατοστά δεξιά και 20 αριστερά. Έκανα λοιπόν τα 20 εκατοστά μου, έπλεκα για 5 εκατοστά σχέτα άρρηχτα που θέλω για το γλωσσάκι μου και ξαναέπλεξα τα 20 εκατοστά μου, η περιμετρική σειρά, και είμαι έτοιμη. Τόσο εύκολα καταλαβαίνουμε πόσο πρέπει να κάνουμε το φάρδος όταν στη μέση δεν μεσολαβεί το σχέδιο. Απλά αφαιρέστε τα εκατοστά που έχει το γλωσσάκι σας. Τελειώνοντας λοιπόν το κομμάτι αυτό, το δικό μου νήμα, το νήμα που έπλεξα εγώ την τσάντα αυτή, είναι ο κωδικός MP21 στο εκρού χρώμα. Πάρα πολύ ωραίο νήμα. Δύο μπομπίνες είχα, αυτό είναι ότι μου έχει μείνει από τη δεύτερη που θα χρησιμοποιήσω και για το κλείσιμο της τσάντας. Και αφού έφτασα στο τέλος, στερεώνω την κλωστή μου. Αόρατη η ένωση, και από κάτω με βελόνα το νήμα που μου περισσεύει. Το συγκεκριμένο νήμα, το MP21, εγώ το έπλεξα με βελονάκι νούμερο 4. Το επόμενο βήμα είναι να τοποθετήσουμε πρώτα στο καπάκι το ένα γλωσσάκι μας. Και να το ράψουμε. Και αφού το ράψουμε αυτό το κομμάτι, θα πάμε πρόχειρα πάνω στα πλαϊνά, να το πιάσουμε με ποντοδείκτες, με καρφίτσες, με ό,τι θέλετε, και να κάνουμε ένα πρόχειρο γύρισμα για να δούμε πού, σε ποιο σημείο θα μπει το κάτω μέρος, αυτό που πρέπει να έρθει έτσι. Ξέχασα να σας πω ότι για τα πλαϊνά το Unique Lab δίνει οδηγίες, με αυτό το νήμα βέβαια πάντα, 2 άρρηχτα σε κάθε τρυπούλα και 3 σε κάθε γωνία. Μιλώντας για το συγκεκριμένο νήμα,
πριν βάλω την επένδυσή μου θα ενώσω τα, θα ράψω επάνω τα γλωσσάκια. Εγώ λοιπόν έβαλα πρόχειρα σημάδια γύρω γύρω στο πλαϊνό με το κομμάτι αυτό για να διπλώσω το καπάκι μου και να δω μέχρι που πάει ώστε να τοποθετήσω σωστά το υπόλοιπο αυτό κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν το Unique Club έχει κάποιο καλύτερο τρόπο. Εγώ αυτό σκέφτηκα να κάνω. Θα βάλω λοιπόν τα σημάδια μου και θα ράψω και το άλλο γλωσσάκι μου εδώ και είμαι έτοιμη για να βάλω από μέσα τη σκληρή επένδυση. Ολοκλήρωσα και τα γλωσσάκια μου. Η αλήθεια είναι ότι με βοήθησε πάρα πολύ η πλέξη, γιατί μπήκε ανάμεσα και με οδηγούσε από μόνο του. Ολόησια μου ραφτήκανε, όλα τέλεια είναι. Αυτή όλη η δουλειά όμως, για να σταθεί και να δείξει τσαντάρα, θέλει πολύ καλή επένδυση. Έχω πάρει τη σκληρή ενίσχυση από το Unique Lab, στην οποία βάζουμε πάνω ατλακόλ και κολλάμε τη φόδρα μας, και αυτό το κομμάτι τώρα το σκληρό θα πάω και θα το ράψω εδώ στην τελευταία μου γραμμούλα, στην τελευταία μου οριζόντια γραμμούλα, με τη βελόνα και την κλωστή σιγά σιγά όλο γύρω γύρω. Θα το επενδύσω, θα ενώσω τα πλαϊνά και η τσάντα μου είναι έτοιμη. Πάμε να σας δείξω και την πλέξη που επέλεξα εγώ για αυτή την τσάντα. Δεν μας ενδιαφέρουν τα πολλαπλάσια. Δεν χρειάζεται να τα υπολογίσουμε. Το μόνο που υπολογίζουμε είναι τα εκατοστά που θέλουμε. Συγκεκριμένα στην τσάντα αυτή εγώ έπλεξα στο κόντρα του, στο ύψος δηλαδή του πάνελ. Οπότε έκανα αλυσίδες μέχρι να φτάσω τα 64 εκατοστά που χρειαζόμουν. Για μένα με το γνήμα αυτό και με το βελονάκι νούμερο 4 ήταν 75 πόντι. Τώρα θα βάλω πολύ λίγους ίσα για να σας δείξω την πλέξη. Πρώτη σειρά, άριχτα, στην πίσω θηλιά όπως πάντα. Άριχτα η πρώτη μας σειρά. Ξεκίνησα την τσάντα μου κάνοντας δύο σειρές άριχτα, γιατί η τρίτη που χρειάζομαι θα γίνει με την περιμετρική, οπότε έτσι σας το δείχνω και τώρα. Ενδιάμεσα στη σειρά όμως που θα σας δείξω υπάρχουν τρεις σειρές με άριχτα. Το τρεις είναι φυσικά γιατί πρέπει να γυρίσω από τη σωστή πλευρά για να κάνω αυτή την πλέξη. Μία λυσίδα στον αέρα, γυρίζω και είμαι από την ανάποδη πλευρά του πλεκτού μου, γι' αυτό και μετά χρειάζεται κάθε τρεις σειρές να το κάνουμε. Θα γυρίσω από την καλή, θα ξανακάνω μία σειρά από την ανάποδη άριχτα, θα ξαναγυρίσω από την καλή για να είμαι πάλι από την ανάποδη να κάνω το σχέδιό μου. Και στην πίσω θηλιά από τον πόντο μου, ο πρώτος πόντος είναι άριχτο. Από το δεύτερο πόντο και μετά αρχίζω το σχέδιό μου. Μπαίνω στην πίσω θηλιά μόνο, στη μία, βγαίνω με βουβό και κάνω μία λυσίδα στον αέρα. Μπαίνω στον επόμενο πόντο μόνο στην πίσω θηλιά, βγαίνω με βουβό, μία λυσίδα στον αέρα. Στον επόμενο πόντο βγαίνω με βουβό, μία λυσίδα στον αέρα. Συνεχίζω έτσι για όλη μου τη σειρά, βουβό αλυσίδα στον αέρα, στην πίσω θηλιά. Μέχρι τον τελευταίο μου πόντο, που δεν θα κάνω αλυσίδα στον αέρα, από το βουβό κατευθείαν πάω στην πίσω θηλιά και κάνω το άριχτό μου. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω και σπρώξτε με το χέρι σας μπροστά αυτή την ανάγλυφη σειρά που κάνατε και μπείτε κανονικά στη θηλιά που αφήσατε από την κάτω σειρά και κάντε άριχτα. Δείτε, αν το σπρώξετε μπροστά όλο αυτό που κάναμε,
Πίσω μας φανερώνεται η θηλιά που αφήσαμε ελεύθερη. Σε αυτή τη θηλιά κάνω μέχρι πέρα άριχτα. Αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω για να κάνω άριχτα η δεύτερη σειρά μου. Γυρίζω και κάνω την τρίτη σειρά τα άριχτα και μόλις ξαναγυρίζω ξανακάνω την μπλέξη που μόλις σας έδειξα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να σηκώνεται πάνω αυτή όλη η σειρά με αυτό το ανάγλυφο τελείωμα. Και μου έδωσε και το αποτέλεσμα που ήθελα στην τσάντα μου. Κάθετες ρίγες. Ενδιάμεσα σας είπα τις μετρήσεις μου πώς άφησα τις κενές σειρές με άριχτα για να χωρέσει το γλωσσάκι. Και είμαι έτοιμη. Ελπίζω να σας άρεσε. Μια όμορφη, απλή και γρήγορη πλέξη είναι. Έχει αυτή την τσαχπινιά, την ανάγλυφη. Οι 5 φίλες που θα κερδίσουν το σετ που μας προσφέρει το Unique Lab από 2 πλαϊνά, το νομίτι και το γλωσσάκι, εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επιλέξετε 2 καρούλια νήμα της επιλογής σας και την αλυσίδα για να ενωθεί ο ομίτης με τα πλαϊνά. Θα πρέπει να μου γράψουν κάτω από το βίντεο σε σχόλιο τι καινούριο είδατε σήμερα μέσα στο βίντεό μου. Δεν εννοώ από τα υλικά μου. Όσες φίλες με παρακολουθούν θα προσέξανε ότι χρησιμοποιώ ένα καινούριο γκατζετάκι σήμερα. Τι καινούριο λοιπόν χρησιμοποιώ για να με βολέψει στο πλέξιμό μου? Γράψτε μου από κάτω με σχόλιο. Κάντε όσα σχόλια θέλετε και θα γίνει κλήρωση για τις 5 φίλες που θα κερδίσουν το δωράκι από το Unique Club. Φιλιά πολλά! Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.